Μου κατσικώθηκε, τι θα κάνω. Ναι. Κάπως έτσι. Ναι, αγχώνεσαι. Λες τώρα αυτό το πράγμα. Πάντως αυτό, όταν ο άντρας αγχωθεί, ότι δηλαδή, όχι, ήρθε και θέλει να εγκατασταθεί με το που ήρθε. Δηλαδή, όχι να εγκατασταθεί στο σπίτι, στη ζωή μου. Αυτό δεν είναι αποτρεπτικό. Δηλαδή, κανονικά η γυναίκα πρέπει να το προσέχει να μην κάνει πράγματα που μπορεί να αγχώσουν και να γυρίσουν ανάποδα έναν άντρα που μπορεί να τη θέλει πολύ. Αλλά μπορεί αυτό το πράγμα να το μπλοκάρει. Ακριβώς, ναι, αλλά ακριβώς, από το άγχος τους. Από το άγχος δεν το κάνουν, ρε ωραίες. Σου λέει. Από ανασφάλεια το κάνουν. Από ανασφάλεια, από άγχος. Μήπως και δεν μπορέσω να κατσικωθώ. Υπάρχει και χειρότερο. Σου λέει, επειδή είναι στην αρχή. Ρε, λες να μπαίνει και καμιά άλλη. Κάτσε να αφήσω ξόφαλτσα ένα σουτιέν κάπου κρυμμένο. Ναι. Πες ωραίες, τι πλησιάζω, πλησιάζω. Κάνε τέτοια γάλα. Αυτά ξέρει. Λοιπόν, ένα κραγιόν που λέει ο άλλο. Καλέ από το θέατρο. Κάπως κατά λάθος το πήρα. Δεν ήταν δικό μου. Δεν είχε ξεχαστεί στο σπίτι για κάποιο λόγο. Τσάντα ολόκληρη, Ελένη, μπορεί να αφήσει. Τσάντα ολόκληρη. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα αφήσει πολλά πράγματα στο ξεκίνημα μια γυναίκα. Θα αφήσει το πάει έτσι. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά ξεκινάνε όλα. Έτσι. Έτσι. Μην κογκάνε. Αρέστε και τώρα τι ξέρει τι κάνει τόση ώρα. Φτάνει έτσι τα χέρια του, κράτσα φρούτσα. Του θυμίζει στιγμές. Περίεργες. Τι θυμήθηκα τώρα. Έλα, και εσύ έχεις τέτοιες στιγμές, ρε Γρηγόρη. Παλιά. Όλοι οι άντρες έχετε. Παλιά, παλιά. Καλά, Γρηγόρη, μην αγχώνεσαι. Τώρα μένει και η γυναίκα σου στο σπίτι. Θα έρθει να αφήσει άλλη ένα σουτιέν. Για παλιά μιλάμε. Και για πέντε παλιά. Χρόνια πριν τη γυναίκα μου συμβαίναν αυτά. Τι, σου αφήνει ένα σουτιέν στο σπίτι. Όχι, λέω, άμα είχε τύχει κάτι πολύ παλιά. Σε σημείο που να μην τα θυμάμαι καν. Πάμε να φανεί. Λοιπόν, πάμε το πρώτο. Το πρώτο είναι να το καθαρίσει. Να μπει σπίτι σου και να αρχίζει να σκουπίζει. Καλά, αυτό δεν το κάνουν πολλές γυναίκες. Το έχουν κάνει ωραίες τη συχνά. Όχι, όχι. Κατόπιν παραγγελίας. Με χαρτάκι, με πόστι. Με το που μπήκε, τη λες πλάκωσε λίγο την κουζίνα. Ναι, παιδιά. Αυτό το ύφος όμως το λέει. Είναι νεαρό αγόρι, έτσι μου μπορείς λίγο γιατί εγώ. Γιατί εδώ ναι, άμα μπει το υγειονομικό θα μπούμε μέσα. Μπαίνει σε κάτι αγόρια και βρίσκεις τα πάντα παντού και λες να συμμαζέψω λίγο. Ναι, αλλά εκεί δεν πρέπει να πάρει πρωτοβουλία. Εκεί πρέπει να το αφήσει έτσι. Εγώ νομίζω στην καθαριότητα δεν ενοχλείται ο άντρας, ενοχλήσεις ή ωραίστη. Κοίταξε, εντάξει, εξαρτάται. Είναι σε ποια φάση θα γίνει. Ελένη, άμα τη στιγμή που ωραίσεις το έχει έτσι το σπίτι, πάει να πει ότι έτσι το γουστά. Γενικότερα για τους άντρες μιλάμε τώρα. Λέω, δηλαδή έναν άντρα αυτό τον ενοχλεί. Δεν θα μ' αρέσει καθόλου. Άσχετα. Αλήθεια, αν είναι αρχή. Μπορεί. Να μου μπει πρώτη μέρα και να αρχίσει το σουγκάρι. Όχι πρώτη, ρε Γρηγόρη. Δεύτερο, τρίτη. Έχετε γίνεται κανένα μήνα. Θα σου πω. Ρώτησε με πρώτα, κυρία μου, να σου σουγκαρίσω. Και ό,τι πω εκεί. Εσύ θα έλεγε έτσι. Να με ρωτήσει, κοπέλα, έτσι να σου. Έτσι θα τη έλεγε. Ρώτησε με πρώτα, κυρία μου, αν θέλω να μου σουγκαρίσει. Όχι, το είπα στον αέρα αυτό. Α, στον αέρα. Μπορεί να μου πει να σουγκαρίσω σήμερα, να κάνω λίγο τα τζάμια. Εκείνη τη στιγμή στην καρδιά μου. Τα τζάμια. Γυναίκα για γενική. Πάρε τα τζάμια και ρίξε και λίγο νερό στο μπατζούρι. Γενική. Θα τη κοπεί η μέση. Πάνω γελάνε γρήγορα γιατί μου λένε καλά. Πήγε η γυναίκα για να βρεθείτε για να κάνετε μια ερωτική βραδιά και θα σου πει. Συγγνώμη, να μην φέρα και τη σφουγγαρίστρα. Δεν σου είπα ότι το έχω κάνει, ρε εσύ, Ελένη. Μπορεί. Έλα, παιδιά, αγόρια, μιλήστε. Μιλήστε. Πείτε την αλήθεια εδώ μέσα. Το δεύτερο βράδυ, μωρέ. Στη βδομάδα πάνω, ναι, να το κάνει. Θα πάρει βιβλιοθήκε. Στη βδομάδα πάνω στι βιβλιοθήκε. Το δεύτερο τραγικό και έχει συμβεί σε όλου. Να μείνει το βράδυ χωρίς να ρωτήσει. Θα συμφωνήσω κι εγώ μαζί σας, δεν είναι καθόλου ωραίο. Πώς μένει ρε παιδί μια γυναίκα. Πώς μένει. Ναι. Στον τόπο. Τι ζεστούλα έχεις εδώ. Καρδιακό. Τι ωραία ζεστούλα, τι ωραία ατμόσφαιρα που έχουμε κάνει. Και αρχίζει τσουκ τσουκ και βγάζει. Παιδιά μου, εννοεί ότι μπορεί να πάρει ο ύπνος. Έτσι απλά. Την πήρε ο ύπνος, δεν ξυπνάει με τίποτα. Και καλά. Θα την ξυπνήσεις όμως. Α, θα την ξυπνήσει. Ναι, όχι, μωρή, είσαι άγαρμος, άμα την ξυπνήσει τώρα. Δηλαδή, να λαφταρίσει η γυναίκα 4 ώρα το ξημέρωμα, ένα ύπνο θα κάνει. Ναι, ωραία, εσύ δεν διαλύεται εκείνη τη στιγμή η ψυχολογία σου. Όχι, δεν έχετε το πρόγραμμα. Μπορεί να θέλει. Άμα θέλει, ναι. Θα τη το πει μόνο σου, όχι από μόνη τη πρωτοβουλία. Το πρόγραμμα τη άλλη μέρα, όχι στο μυαλό. Μερικά πράγματα είναι ωραία να μην υπονοούνται. Άμα συμβεί από μόνο του, καλύτερα. Πριν γίνει, το προειδοποιεί και λε, ξέρει, αύριο πρωί πρέπει να σηκωθώ και πολύ πρωί. Μπορεί να είναι σαν να έχω πολλέ δουλειέ. Μπορεί να φύγει το άνθρωπο. Άντε και έμεινε να κοιμηθεί στην πλευρά του κρεβατιού που κοιμάσαι ναι, εσύ. Ναι, αλλά να σε πάω πριν. Αν υποθέσουμε πως έχει έρθει σπίτι σου ναι. Και έχετε πιει, εσύ έχεις βάλει 5 ποτήρια, 6. Δεν έχει πάρει, πού θα οδηγήσει να πάει πού. Ναι, άμα έχει γίνει ζάντα. Θα πάρω ένα ταξί να την πάρει την κοπέλα, να την πάει σπίτι. Άλλο, αυτό δεν το είπες, να πεις θα σε πάω εγώ αν είναι και να πει όχι. Θα μας πάρει και ραδιοταξί, Ελένη, ακούσε εδώ πέρα. Εγώ θα το πληρώσω. Εσύ, όχι. Καλά. Είναι πολύ γενναιό, δεν το βλέπεις. Προκαταβολικά θα πληρωθεί το ταξί. Εγώ θα το πληρώσω με έψιλον. Θα είναι έξω το ταξί και θα γράφει αναμονή. Λοιπόν, άντε και έμεινε. Να κοιμηθεί στην πλευρά του κρεβατιού που κοιμάσαι εσύ. Τραγικό. Ρωτάει πρώτα. Ποια είναι η πλευρά σου. Μην κάνεις αγεροπαράξενο. Ήρθε η κοπέλα με κανένα μήνα 3 φορές μέσα στο σπίτι σου. Και θα της πεις,
Όχι από εδώ. Από εκεί. Το θέμα του κρεβατιού είμαι παράξενο. Ρε παιδάκι, με αυτό τον πιο παντρευτεί με τη γυναίκα. Έχω την πλευρά μου, ρε εσύ, Ελένη, ρώτα με. Ποια είναι την πλευρά μου. Δεν κοιμάμαι χωρί να είναι η πλευρά. Στο πονοκρέβατο, όταν κοιμάσαι μόνο, ποια πλευρά έχει. Αφού μόνο σου κοιμάσαι, ποια πλευρά. Παντού κοιμάσαι. Πάντα διπλαρώνω την πλευρά που θέλω. Α, τη διπλαρώνει. Τη διπλαρώνει ο φούντα. Άσχετα μετά που γυρνά και πα και λίγο από την άλλη. Πρέπει να με ρωτήσει, ποια είναι η πλευρά σου. Αυτή. Ωραία. Ναι. Γιατί διπλαρώνει τις πλευρές, ε. Αλλά άμα σου πιάσει τη γωνιά και μη σου ανάποδα, εσύ, απ' την άλλη. Εντάξει. Λοιπόν, την έχεις. Το έχεις εσύ το θέμα με την πλευρά. Τώρα, μια και μιλάμε για πλευρά. Το έχω κι εγώ. Να. Και ξέρεις τι έχω προσέξει. Δηλαδή, μου το... άλλος το πρόσεξε και μου το είπε. Ότι σε άλλη πλευρά κοιμάμαι στο κρεβάτι του σπιτιού μου και άλλη στα ταξίδια. Στα ταξίδια παίρνω την απέναντι πλευρά. Όχι, Ελένη, μην το κάνεις αυτό. Δεν είμαι καλά. Είναι τραγικό λάθος, Ελένη, αυτό. Είναι αυτό που λες, μπαίνεις σε ένα δωμάτιο, σε ένα ξενοδοχείο, έχεις πάει διακοπές. Βλέπεις το διπλό κρεβάτι και μόνος σου να είσαι. Έτσι. Άλλος πέφτει στην τύχη. Και κοιμάται και από εδώ και από εκεί. Εγώ πάω σε συγκεκριμένη πλευρά. Μα. Αλλά πάω σε συγκεκριμένη πλευρά. Άλλη στα ταξίδια και άλλη στο σπίτι μου. Και δεν θέλω να αλλάζω πλευρά. Νομίζω έχει να κάνει. Πολλά θέματα.